Για μας ήταν καταπέλτηση η συγκεκριμένη απόφαση. Με ποιο σκεπτικό λοιπόν και τι έγινε? Δεν έχει καταδικαστεί καθόλου μέχρι σήμερα. Εμείς δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε με κανέναν τρόπο τη χθεσινή απόφαση. Θεωρούμε ότι δεν πληρούνται σε καμία περίπτωση και μη των περιπτώσεων οι προϋποθέσεις για την προφυλάξη αυτών των δύο ανθρώπων. Σαφώς βέβαια οι κατηγορίες είναι κακουργηματικής μορφής, αλλά σε καμία περίπτωση πιστεύουμε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την προφυλάξη. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να πληρωθούν κάποιοι όροι, αλλά οι δύο βασικές προφυλάξεις δεν πληρούνται εδώ, όπως και αυτές είναι, όπως ξέρετε, να είναι κανείς επικίνδυνος φυγής ή να μπορεί να τελέσει παρεμφερής ή ομοειδής πράξη στη συνέχεια, στο μέλλον. Ούτε το ένα μπορεί να συμβεί ούτε το άλλο στην περίπτωσή μας. Τώρα δεν στερείται λογική συγκεκριμένη απόφαση. Όλη αυτή η συγκεκριμένη δίωξη ξεκίνησε μετά από μηνυτήρια αναφορά πολιτικών αντιπάλων του Μιχάλη του Κορδίνα και βρεθήκαμε χθες απολογούμενοι ενώπιον της ανακρίτριας με βάση τη μηνυτήρια αυτή αναφορά, που ήταν το ένα βήμα για την άσκηση ποινικής δίωξης από την εισαγγελία. Ναι, αναφέρθηκε σε πολλές πτυχές αυτής της καταγγελίας ο κ. Κορδίνας και στην απολογία του. Πιστεύω ότι είναι και ένα είδος πολιτικής δίωξης. Κύριε Μπέα, από εδώ και πέρα τι γίνεται, νομικά τι γίνεται από εδώ και πέρα, δηλαδή προφυλακίστηκε και ο κύριος Κορδίνας, τι γίνεται από εδώ και στο εξής? Νομικά αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με τον συνάδελφο τον Νίκο τον Μπέρο, που από χθες το βράδυ συνεργαζόμαστε στενά, προετοιμάζουμε την προσφυγή του και του κυρίου Κορδίνα και του κυρίου Σκαμπίλη. Να συμπληρώσω εγώ σε αυτά που μόλις τώρα είπατε, ότι αναφέρθηκε εκτενώς ο κύριος Κορδίνας στις πρωτοποριακές του πρωτοβουλίες σχετικά με την οργάνωση του τότε νόδμη του Δήμου, καποστηρικού Δήμου τότε, Πεταλουδών, ότι τα προγράμματα που απορρόφησε ο Δήμος Πεταλουδών δεν έχει απορροφηθεί από κανένα Δήμο της Ρόδου.